Ο Σολομός από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει Έλληνας ποιητή, αποφάσισε συγχρόνως να γίνει και ο εθνικός ποιητής της Ελλάδα, γιατί είναι η έναρξη της Επανάστασης, είναι τα χρόνια εκείνα. Άρα, χωρί ε, χωρίς την Επανάσταση, ο Σολομός δεν θα ήταν αυτό που είναι. Ε, και προσπάθησε συνειδητά να γίνει ο εθνικός ποιητή και προσπάθησε να διαμορφώσει και το κατάφερε ε, την κοινή νεοελληνική ποιητική γλώσσα. Σε μια στιγμή που δεν υπήρχε κοινή ποιητική παράδοση, υπήρχαν μόνο διάφορε σκόρπιε παραδόσει. Υπήρχε το δημοτικό τραγούδι, υπήρχε η φαναριωτική ποιήση, υπήρχε η κριτική λογοτεχνία, που είχε όμω τελειώσει 1,5 αιώνα πριν. Άρα ο όμως έρχεται και σε μια πολύ στιγμή αναγέννηση στην πραγματικότητα του έθνου, φροντίζει για την αναγέννηση τη γλώσσα και για να φτιαχτεί μια καινούρια ποιητική γλώσσα αυτού του έθνους. Τώρα, το προσπάθησε όλη τη ζωή και αυτό που κατάφερε είναι αξιοθαύμαστο. Στην πραγματικότητα από το Σολομό ξεκινάει η ολική λογοτεχνία. Αν είχε συνείδηση, είναι δύσκολο να το πούμε. Ε, νομίζω ότι το γεγονό ότι βρισκόταν στα Επτάνησα, σε σχετική απομόνωση, μόνο ότι παρακολουθούσε από μακριά τα πράγματα, και το γεγονός ότι δεν τελείωνε τα έργα του ίσως ε, δείχνει αφενός το ύψος του και τη δυσκολία του εγχειρηματό του αλλά και την μοναξιά και την αβεβαιότητα και την απουσία συνομιλητών. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που δύσκολο μπορεί κάποιος να έχει συνείδηση ότι τα έχει καταφέρει. Η γυναίκα τη Ζάκηθο. Όραμα του Διονύσιου Ιερομόναχου Εγκάτοικο τη Ξοκλήση Ζακίνθου. Κεφάλαιον πρώτο. Ο ιερομόναχος πικραίνεται. Εγώ, Διονύσιο Ιερομόναχο, εγκάτοικο στο ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, για να περιγράψω για να ότι στο χάζουμε, λέγω ότι είδα, λέγω ότι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με έναν καλόγερο για κάτι υπόθεσε ψυχικέ και για δέησε για το έθνο που πολεμάει, και ήταν καλοκαίρι. Και ήταν η ώρα όπου θολώνουνε τα νερά και είχα φτάσει στα τρία πηγάδια και ήταν εκεί τριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε. Εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και απειθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού έσκυψα να ειδώ εάν ήταν πολύ νερό. Και το είδα ως τη μέση γεωμάτω και είπα... «Δόξα σοι ο Θεός, γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η του ανθρώπου». Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γιατί ο Σολωμός δεν ολοκλήρωνε τα έργα του. Ε, δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς γιατί συνέβη αυτό, ωστόσο σίγουρα δεν οφείλεται ούτε στο τι έπινε, γιατί πάρα πολλοί συγγραφείς πίνουν και τελειώνουν μια χαρά τα έργα τους, ούτε στις οικογενειακές περιπέτειες που είχε και που πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες μπορεί να βοήθησαν και να εκτιναχθεί το έργο του σε μια άλλη ποιότητα, ε, ούτε στο γεγονός ότι ξεκίνησε μιλώντας καλύτερα Ιταλικά από ότι Ελληνικά, όπως πάρα πολύ επτανήσει, άλλωστε και ο Κάλβος το ίδιο. Έπειτα, θέλοντας να αριθμίσω τους άδικους Έχωσα το ένα χέρι με στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί κατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόταν ολότελα. Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλο αριθμό, όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνω του. Και άκουσα ένα γέλιο φοβερό με στο πηγάδι. Και είδα προβαλμένα δύο κέρατα σα ίσα το γεγονό ότι ξεκίνησε μιλώντα καλύτερα Ιταλικά, γνωρίζοντα καλύτερα την Ιταλική ε, λογοτεχνία και προσεγγίζοντα μέσα από την Ιταλική και την Ευρωπαϊκή την Ελληνική, αυτό αποδείχθηκε ευεργετικό. Και ο Σεφέρη το έχει πει πάρα πολύ ωραία, <κυρίζοντας> λέγοντα ότι, γράφοντα δηλαδή, <κυρίζοντα> ότι ότι θα περίμενε κανεί την Ελληνική λογοτεχνία να ξεκινήσει από έναν συγγραφέα όπως είναι ο Κρυστάλλης, που αντιγράφει το δημοτικό τραγούδι και ξεκινάει αντίθετα από το Σολομό, ο οποίος ακριβώς επειδή ερχόταν κάθε τόσο από μακριά, από την Ιταλική του παιδεία, από την Ιταλική του γλώσσα, κατάφερε και έβλεπε τα πράγματα κάθε τόσο με πολύ καθαρό μάτι. Και γι' αυτό από αυτή την απόσταση που κράτησε ο Σολμός, που είχε εξορισμού από τα πράγματα, μπόρεσε να συνθέσει και τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές παραδόσεις. Και τον Όμηρο και το Δημοτικό Τραγούδι και τα μεσονικά υποτικά μεθυστορήματα και την κριτική λογοτεχνία και την τοπική επτανησιακή παράδοση, τη σατυρική παράδοση. Ο διάβολο, τι τρει φορέ που παρουσιάζεται, νελμέτσο, στην αρχή, στη μέση και στο τέλο, να πάρει διαφορετικέ μορφέ. Στην αρχή, παραδείγματο χάρη, να βγει νελμέτσο, από το πηγάδι σαν φυλάκι, στη μέση, νελμέτσο, στο χάσο. Νελμέτσο, στο τέλο, κάτω από νελμέτσο, τη γυναίκα, ένα νάνο. Α παρουσιαστεί στην αρχή πριν, αρχή που βγαίνει από το πηγάδι, πω έχει κάνει το γύρο τη γη παίρνοντα διάφορε μορφέ του χρυσαφιού, τη γυναικό κτλ. Κοίταξε τα πιο σφοδρά τα πάθη. Τα πιο Η γλώσσα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα αυτή τη παρουσίαση. Έχει ιδιορυθμίες, έχει το πιο λαγές. Έχει λέξεις που τις δημιουργεί ο ίδιος ο Σολωμός, λέξεις που δεν υπάρχουν. Και αυτό το συνοθήλευμα όλων των εκφράσεων αυτών δημιουργεί μια κατάσταση λίγο άλλου τόπου, άλλης περιοχής εκφραστικά και δίνει χώρο στον ηθοποιό να δημιουργεί χαρακτήρα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνει αυτές τις εκφράσεις. Ο Σολμός ζει σε μια τέτοια μετεχνιακή στιγμή για την ιστορία. Ζει σε μια στιγμή που γεννιούνται τα έθνη, που διαμορφώνονται. Οπότε ε, είναι ένας ε, εκφραστής όχι μόνο λοιπόν της νεοελληνικής ποιητική γλώσσας, αλλά και κάποιων μεγάλων αξιών, της ελευθερία, ε, της ενέναισης πατρίδας, της θρησκείας ακόμα, του έρωτα. Ε, και έχει σίγουρα δικό του βλέμμα ε, σχετικά με αυτά τα πράγματα, ζει μακριά από την Ελλάδα όπως είπαμε και γι' αυτό έχει ε, την απόσταση να μην μπλεκτεί σε μικρές πολιτικές γιατί βρίσκεται ακριβώς μακριά και δεν τον αφορούν άμεσα και να δει την υπόθεση της Ελλάδας συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή υπόθεση και με τη διεθνή υπόθεση, με το παγκόσμιο σύστημα όπως λέει και να δει ότι αυτό που συνέβη το συγκλονιστικό στο Μεσολόγγι με την έξοδο του Μεσολογγιού που συγκλώνησε τότε ολόκληρο τον κόσμο ε, έδαινε όπως γράφει την Ελλάδα με το παγκόσμιο σύστημα. Έδαινε, έδαινε την Ελλάδα ε, με τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητας που είναι η ελευθερία στην απόλυτη μορφή της. Δηλαδή οι άνθρωποι παρά τις αντικσοότητες, επιλέγουν με την ελεύθερη βούλησή τους να κάνουν αυτό που πρέπει, το χρέος, ανεξάρτητα από το κόστος. Παίρνω τη μορφή του χρυσαφιού, της γυναικός, του σκύπτρου, του στίχου. Και μου ήρθε στο νου, περισσότερο από όλους αυτούς, η γυναίκα της Ζάκηθος η οποία πολεμάει να βλάπτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργα και ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους. Και γυρεύοντας να ειδώ εάν μέσα σε αυτή την ψυχή στην οποία αναβράζει η κακία του σατανά αν έπεσε ποτέ η απεθύμια του παραμικρού καλού έπειτα που εστάθηκα να συλλογιστώ καλά ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα Θε μου καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι με στο θερμό. Και είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα. Και εξάνοιξα την αλετροπόδα όπου με εφραίνει πολύ. Και διάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Ζάκηθος. Υπήρξε συνεννόηση, αλλά όχι με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, με την Κατερίνα Ντικτοπούλου, που είναι λίγο υπεύθυνη για αυτέ τι αναγνώσει παρουσιάσει ε, του Σολομού στην Καβάλα. Με την οποία έγιναν και όλε οι συνεννοήσει με το Διπεθέ Καβάλα. Ε, Εμεί αναλάβαμε, δηλαδή, ήταν ανάθεση από τη μεριά τη να κάνουμε μια ανάγνωση, ε, αναλόγιο, δηλαδή μια ανάγνωση λίγο πιο θεατρική τη γυναίκα τη ε, Άκυθρο. Και με αυτή την αφορμή βρεθήκαμε εδώ, σε αυτόν τον πολύ λεγόμενο χώρο. Ένα από του στόχου αυτή τη παρουσίαση είναι και να, να γίνει ο Σαλωμό πιο θελκτικό, να, να φτάσει πιο κοντά στον, στον τρόπο με τον οποίο ε, ακόμα και, και εμεί, οι κάπω πιο ε, άμεσα εμπλεκόμενοι, ε, αγαπήσαμε τον, τον συγκεκριμένο ποιητή. Ε, ναι, νομίζω ότι αν. αν ε, ψάξει κανείς να, να βρει εκφράσεις ή να παρακολουθήσει ένα κείμενο σαν αυτό του, του σολομού τη γυναίκα της Ζάκυθος, σίγουρα θα, θα, θα έχει, μπορεί να την παρακολουθήσει μια χαρά, αλλά α, ανοίγει και δρόμους πολύ ενδιαφέροντες στην, στην κατανόηση αυτού του άλλου ιδιώματος που μπορεί να μην είναι αυθεντικά Ζακυνθινό, αλλά ε, έχει πάρα πολλές εκφράσεις που οδηγούν στο, στην, ε, στην άλλη έκφραση, στο, στην άλλου είδους έκφραση. Το κορμί της γυναικός ήταν μικρό και παρμένο. Και το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τις αυδέλες που έβανε για να ρουφήξουν το τυχτικό. Και από κάτω εκρεμόντανε δυο βυζιά ως σαν καπνοσακούλες. «Και αυτό το μικρό κορμί επερπατούσε γοργότατα, και οι αρμοί τη εφαίνονταν ξεκλείδωτοι. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού, και έβλεπες ένα μεγάλο μάκρο ανεκοίταζες από την άκρη του πηγουνιού ως την άκρη του κεφαλιού, εις την οποία ήταν μια πλεξίδα στρογγυλοδεμένη και από πάνω ένα χτένι θεόρατο. Και όποιος ήθελε σημώσει την πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα, ήθελε έβρι το τέταρτο του κορμιού στο κεφάλι. Η γυναίκα της Ζάκηθος, ε, εκπροσωπεί κατά κάποιον τρόπο την διχόνοια, είναι μια πολύ κακιά και τη γυναίκα, ε, και εκπροσωπεί τη διχόνοια που υπήρχε ανάμεσα στους Έλληνες ε, σχετικά με την Επανάσταση. Εγώ είμαι ο, ο, ο Διονύσιος, ο ιερομόναχος, που σε μια διαδρομή που κάνει στη, στη Ζάκυνθο, από το ένα μοναστήρι στο άλλο, α, α, του συμβαίνουν διάφορα πράγματα και κυρίως οραματίζεται κάποια άλλα μέσα από τη σκέψη του που καλπάζει και θυμάται προηγούμενα, προηγούμενες καταστάσεις στο, στο νησί του. Η ίδια είναι βολεμένη, δεν την ενδιαφέρει καθόλου το ότι περνάει το Μισολόγγι, η πατρίδα γενικότερα, ε, και είναι βυθισμένη μέσα στην κακία της. Και το μάγουλό της εξερνούσε σάγριο, το οποίο ήταν ζωντανό και ποτέ πονηδιασμένο ή μαραμένο. Και άνοιγε κάθε λίγο ένα στόμα μεγάλο για να αναγελάσει τους άλλους και έδειχνε τα κάτου δόντια τα μπροστινά μικρά που εσμίγανε με τα πάνω που ήταν λευκότατα και μακρία. Και μόλον που ήταν εννιά, η μιλίνγι και το μέτωπο και τα φρύδια και η κατεβασία της μύτης γεροντίστηκα. Πάντα γεροντίστηκα. Όμως ξεχωριστά όταν ακουμπούσε το κεφάλι της εις το γρόθο το δεξί μελετώντας την πονηρία. Με την κυρία Καλαϊτζή συνεργάζομαι και σε μια άλλη παράσταση. Μου έκανε την πρόταση να συμμετάσχω και σε αυτό το project. Και για μένα ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον γιατί δεν έχω ξανασχοληθεί με κείμενα του Σολομού. Ε, και ήταν μια μεγάλη πρόκληση η, η δουλειά πάνω στην γλώσσα του Σολομού που είναι ιδιαίτερη και στο πώς να ζωντανέψουμε ε, δραματικά ε, την αφήγηση. Και αυτή η θωριά, η γεροντίστικη, ήταν ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα και το ένα ήταν ο λίγο αληθόρικο. Και εστριφογυρίζανε εδώ και εκεί γυρεύοντας το κακό και το βρίσκανε και όπου δεν ήτουν. Και μέσα στα μάτια της άστραφτε ένα κάποιον τι που σε έκανε να στοχαστείς ότι η τρελάδα ή είναι λίγο που την άφησε ή κοντεύει να την κυτριμίσει. Και τούτη ήταν η κατοικιά της ψυχής της, της πονηρής και της αμαρτωλής. Και εφανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας. Στην Ελλάδα ε, υπάρχει ακόμα η Επανάσταση. Ο Σολομός γράφει λοιπόν τη γυναίκα της Ζάκυθος ε, την εποχή που ακόμα η Επανάσταση βρίσκεται εν εξελίξη. Το πρώτο βέβαια σχέδιο γράφεται και το επεξεργάζεται στη Ζάκυνθο, το προχωράει ε, στην Κέρκυρα, άρα μακριά από την Ελλάδα και τις εξελίξεις, με το μάτι στραμμένο όμως προς τα εκεί. Ε, η διάρκεια του έργου, η διάρκεια γραφής του έργου ε, είναι 7 χρόνια περίπου. Τελειώνει το 1833. Ε, τοποθετεί το έργο τις παραμονές της πτώσης του Μεσολογγιού, τον Απρίλιο του 1826 ε, και βέβαια καθώς έχει μελλοντικές οραματικές προβολές ε, κάποια στιγμή στο μέλλον της γυναίκας παρακολουθούμε το ε, κακό της τέλος. Το ιστορικό όμω πλαίσιο είναι ακριβώς οι παραμονές της ε, πτώσης του μεσολογιού. Το γενικό ανακάτωμα της πολιτείας. Il tumulto universale della città. Να ζωγραφίσεις πρώτα το πλήθος όπου τρέχει στα κρογιάλια στο λιμνιώνα. Καράβια, φλάμπουρα κατά τύχη φυσιμένα από τον αέρα και αυτά κατά το μισολόγι. Απ' εκεί να τρέχουν στα ψηλώματα άνδρες, γέροι, γυναίκες, παιδιά, στα κρόρια, στις ράχες, στα καμπαναριά. Και τα παιδιά εσαλεύανε ως την άκρη και το μάτι δεν τα ξάνιγε μεγαλύτερα από το κεφάλι τους. Αλλά πρώτα να πω φωνέ και χλαλοί. Ποιο ρωτάει, ποιο αποκρένεται. Και τρέχουνε απάνω κάτω με μια χλαλοή που αν ήθελε είναι η μεγαλύτερη ταραχή του πελάγου, ήθελε τη σκεπάσει. Και ένα ανακάτωμα παντού, σαν μια φλόγα πολεμική. Και οι μουρέστον είχαν χάσει την περηφάνεια και περπατούσαν χλωμούτσικοι γιατί δεν ήξεραν πώς θα τελειώσει η υπόθεση. Δεν είναι μία φωνή, ε, δεν έχει, θα έλεγα, μία υπόσταση ε, ο χαρακτήρας ο, τον οποίο διά, διάβασα. Ε, είναι και σχολιαστής, είναι και δημιουργός, είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ των χαρακτήρων ε, και του αναγνώστη, θα λέγαμε. Ε, Μπαινοβγαίνει στα δρόμενα, σχολιάζει το πόνημά του, και την ίδια στιγμή ε, μπαίνει μέσα σε αυτό, βυθίζεται σε αυτό και οραματίζεται. Στο ύστερο να είναι ο αέρας που εφήσουνε τα φλάμπουρα κατά το μισολόγγι και εκείνα. Και συνέβηκε αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι πολιορκούσαν το μισολόγγι και συχνά ο και κάποτε ο έτρεμε η Ζάκηθο από το κανόνισμα το πολύ. Είναι ο ίδιος ο Σολωμός αλλά ε, είναι και για μένα ε, όλα τα οράματα του συνολικού του έργου. Και ήταν τότε όπου κάποιε γυναίκε μισολογγίτησε επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντα για του άντρε του, για τα παιδιά του, για τα αδέλφια του που επολεμούσανε. Στην αρχή εντρεπόντανε να βγουνε και προσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχανε δούλους και είχαν σε πολλές παιδιάδες και γίδια και πρόβατα και βόηδα πολλά, ακολούθως ευγιαζόντανε και συχνοτιράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να αυγούνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρίες, τεσέβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια γυρεύοντας. Και ελαβαίνανε, χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους και δεν τους έλεγε κανένα το όχι γιατί οι ρώτησε των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του μισολόγιου και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας. Και οι πλέον παύτοχοι ευγάνανε το βολάκι τους και το δίνανε και έκανανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το μισολόγγι και κλαίγοντας. Υπάρχουν ε, από το, από τη γέννησή του και από τα διάφορα σχεδιάσματα που έγραψε ο Σολομός στη διάρκεια των επεξεργασιών που έκανε στο έργο αυτό. Υπάρχουν τρεις ρόλοι. Υπάρχει ο ρόλος στον εαυτό του, ο ρόλος του Διονύσιου του Ιερομόναχου και φυσικά η γυναίκα της Ζάκηθος. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι ρόλοι, αλλά όλοι μοιράζονται κανονικά. Ένα ποίημα είναι πάντα ευπρόσδεκτο και τις περισσότερες φορές καλοπαρουσιασμένο. Ο Σολωμός μας ανοίγει πολλούς ορίζοντες, και ποιητικού και εκφραστικούς, ενώ ερμηνευτικούς, υποκριτικούς, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να δημιουργεί Uh, μέσα από την uh, ξέφρενη φαντασία του uh, καταστάσεις που εμπλέκουν τους, uh, τους ήρωές του σε πάθη, σε αφήγηση, σε uh, uh, σχόλια ηρωνικά ή πιο σοβαρά uh, έως και παθιασμένα, μερικές φορές uh, σίγουρα και εμπαθή. Ωστόσο, η γυναίκα της Ζάκηθος είχε στα γόνατα τη θεγατέρα τη και επολέμαε να την καλοπιάσει. Έβαλε το λοιπόν το ζουρλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει, και έλεγε, φιλώντας τα μάτια της θυγατρός της, «Μάτια μου, ψυχή μου, να γίνεις καλή, να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι και να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλη, την άφησε απάνω στην καθίκλα λέοντάς της. «Να και ένα καθρεφτάκι και κοιτάξου που σε όμορφη και μου μοιάζει. Και η κόρη, που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά, εισήχασε και από τη χαρά της εδάκρισε. «Και ειδού μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτες αύξαινε». Και η δου μεγάλη ταραχή ποδιών όπου πάντοτες άφξενε και σταμάτησε. Κοιτάζοντα κατά τη θύρα και φουσκώνοντα τα ρουθούνια τη, και ιδού παρεσιάζονται ομπρό τη οι γυναίκε του μισολογίου Εβάλανε το δεξί του στα στήθια και προσκυνήσανε, και μείνανε σιωπηλέ και ακίνητε. Στη γυναίκα τη Άκυθο έχουμε να κάνουμε ε, με μια μελέτη χαρακτήρων, μπορούμε να πούμε. Έχουμε δύο βασικούς πρωταγωνιστές, τον ιερό μόναχο Διονύσιο, ο οποίο φαινομενικά τουλάχιστον εκπροσωπεί το καλό, το αγαθό, και τη γυναίκα της Ζάκηθος, που είναι το αντικείμενο της σάτυρας, της επίθεσης, που είναι η κατεξοχήν εκπρόσωπος του κακού, του διαβόλου. Ε, πρέπει εδώ κανείς όμως να τονίσει ότι ενώ το έργο είναι γνωστός η γυναίκα της Ζάκηθος, ο τίτλος που ο σχεδίαζε να βάλει, είναι όραμα Διονύσου ηρωμόναχου εν κάτοικου εις ξοκλήσεις ακίνθου. Αυτή η αλλαγή μετατοπίζει, αν θέλετε, και το κέντρο βάρους από τη γυναίκα της Άκηθος στον ιερομόναχο. Αυτός είναι στα αλήθεια το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, με την έννοια ότι αυτός αφηγείται και καθοδηγεί τον ακροατή αναγνώστη σε αυτή την αφήγηση και αυτός φτιάχνει τη γυναίκα της Άκηθος, αυτός της δίνει λόγο. Άρα αυτός είναι, και καταλήγουν πολλοί μελετητές, και το καλό και το κακό συγχρόνως. Είναι ένα έργο ε, σπουδαίο. Ακόμα και ε, στο βαθμό που δεν το έχουμε ολόκληρο, δεν είναι ανολόκληρο παραμένει ένα πολύ σημαντικό έργο. Και έτσι δα, πώς, τι κάνουμε, θα παίξουμε. Τι ορίζετε κυράδες, εκάματε ανεβαίνοντας τόση ταραχή με τα συρτοπάπουτσα, που καρτερώ να μου δώσετε προσταγές. Και όλες έμειναν σιωπηλές και ακίνητες, αλλά μία είπε «Αν έχεις δίκιο, είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου και εμείς είμαστε ξένες και όλος πρόξιμο θέλουμε». Και τότες η γυναίκα την αντίσκοψε και αποκρίθηκε «Κυραδασκάλα, δασκάλα, όλα τα χάσετε, αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου». Και οι αφεντιά σου δεν ήσουν στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου. Και τι σας έλειπε. Και τι κακό είδατε από τον Τούρκο. Δεν σας άφηνε φαϊτά. Δουλούς. Περιβόλια. Και δόξα σοι ο Θεός, είχατε περισσότερα από εκείνα που έχω εγώ. Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο που ερχόστενε τώρα σε μένα. Μου γυρέψετε και να με βρίσετε. Ναι σκέ. Ευγήκετε όξω να κάμετε παλικαρίε. Επολεμούσετε. Όμορφο πράγμα. Ήθελε είστε με του φέκι και με βελέσι, ή ευάνετε και βρακί. Και κάτι εκάματε στην αρχή, γιατί επίρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόριε ποτέ του υποφτευτεί τέτοια προδοσία. Το θέλει ο Θεός. Δεν ανακατονώστενε με δάφτων μέρα και νύχτα. Τόσο κάνει κι εγώ με στο ξημέρωμα να μπήξω το μαχαίρι στο λαιμό του αντρό μου. Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματά σας κατά, θέλετε να πέσει το βάρο απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει το μισολόγγι, βάνουν σε τάξη την Ελλάδα τη ζουρλή οι βασιλιάδε, ιστούς οποίους οποίου έχω όλε μου τι ελπίδε, και όσοι μείνουν από τον ξελοθρεμό, έρχονται στη Ζάκηθο να του θρέψουμε και με την κιολιά γεμάτη μα βρίζουνε. Η γυναίκα τη Ζάκηθο είναι μία δύστροπη γυναίκα. <Ρι> Δεν την αγαπάει. Δεν την α, περιποιείται όπως θα, θα, το έκανε κάποιος άλλος συγγραφέας, όπως θα το έκανε ο Σέξπιρ, ας πούμε, ή θα το έκαναν άλλοι συγγραφείς. Α, παρόλα αυτά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Α, νομίζω ότι α, α, κάθε γυναίκα ηθοποιός θα προτιμούσε να να δημιουργηθεί ένας ρόλος σαν αυτή τη γυναίκα της Άκυθος, γιατί η ερμηνευτικά έχει πολύ μεγάλες ε, ε, α, άπλες. Πολύ, ε, α, α, ανοίγει πολλές φορές σε πολλά ε, εκφραστικά μέσα. Η γυναίκα της Ζάκηθο δεν εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη γυναίκα. Σίγουρα η συγκερινοί του σολομού, αν το έργο δημοσιευόταν τότε, θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ποια είναι αυτή. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να την ταυτίσουμε. Ε, Πάντω δεν συνταυτίζεται η γυναίκα αυτή με την γυναίκα γενικά. Είναι μια συγκεκριμένη, ε, ανθελήνησα, αντικοινωνική, ε, μισάνθρωπος γυναίκα. Μάλιστα, μέσα στο έργο υπάρχουν αντισταθμίσματα αυτής της αρνητικής μορφής. Ε, κάποια στιγμή ο Στολαιμός σχεδίαζε να βάλει μέσα, δεν ε, το ολοκλήρωσε όμως, μια ενάρετη μορφή γυναικεία. Που στο θάνατό τη κατεβαίνουν οι άγγελοι από τον ουρανό να συνοδεύσουν την ψυχή τη. Άρα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση του κακού με το καλό. Στο σολομικό έργο η γυναίκα είναι μάλλον εξειδανικευμένη. Βρισκόμαστε άλλωστε στο ρομαντισμό. Ε, οπότε είναι εξειδανικευμένη μορφή. Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγειρίο, χωρί να καρτερέσουν την προσταχή τη γυναικός. και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα του. Και η γυναίκα ετώτες εμπήκε στο δώμα της και έγινε μεγάλη σιωπή και σε λίγο άκουσα το κρεβάτι να τρίζει. Πρώτα λίγο και κατόπι πολύ και ανάμεσα στο τρίξιμο ευγαίνανε λαχανιάσματα και γονγισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. «Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου, εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος!» «Και, ό,τι έβγαινα από τη θύρα του σπιτιού, απάντηξα τον άντρα της γυναικός, όπου ανέβαινε. Και ακλούθησα τις γυναίκες του Μισολονγκίου, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλη και εγώ ήμουν από πίσω από μία φράχτη και εκίταζα. Και κάθε φραχτη και εκείταζα. και καθε μια έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι κι ανεμάζοξε. Και κάμανε ένα σωρό. Και μία κόρη, αδειάζοντας ό,τι κι αν είχε, είπε «Ακούστε σι φορά τι μας είπε αυτή η γυναίκα. Ακούστηκε ποτέ από Τούρκο, από Αράπη». Και η μάνα της, βάνοντάς της το χέρι στο στόμα, της είπε «Κλείστο και μην υπείς ποτέ λόγο από αυτά. Εδώ στη Ζάκηθο μας εκάμανε καλό και τα σκυλιά τους. Και μια άλλη, απλώνοντα το χέρι και ψηλαφίζοντα το γυαλό, εφώναξε. Αδερφάδε, ακούτε. Αν ήρθε ποτέ από το μισολόγγι τέτοιο σεισμό, σαν και τώρα. Ίσως νικάει. Ίσως <σχε Netherlands> σω νικάει, ίσω πέφτει. Κουί, πόκο απόκο, ηλβολοφόρτε, ειλβολοφόρτε. Εδώ λίγο-λίγο να απλώσει το πέταγμα δυνατά. Είναι σαν να γράφει ε, και να σκίζει και να πετάει την ίδια στιγμή. Ε, Ανερεί, αναιρείται. Πολλές φορές χάνεται στο όραμά του χωρίς να ξέρει ο ίδιος πού θα τον οδηγήσει αυτό και ίσως αυτό το εντός εισαγωγικών χάσιμο που έχει να αφήνει και ανολοκλήρωτο εν, 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 συνειδησιακά το έργο του. Γιατί δεν ξέρει πού θα τον οδηγήσει. Έχει ένα βασικό κορμό, απλά ε, εστιαζόμενος στο όραμα ε, χάνεται σε αυτό. Ε, όπως ε, το είδατε, το... Τον στην πραγματικότητα ήταν μία ανάγνωση στην οποία διαπλέκονταν και τα τρία στάδια του ποιητή. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει θεατρικά. Δηλαδή στην πραγματικότητα είχαμε λίγο μία παρουσίαση αυτή τη φιλολογική εκδοχή του, ε, του Σολομού και προσπαθήσαμε να δείξουμε λίγο και το βάσανο του ποιητή, καθώς περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο, καθώς διαχειρίζεται τη μία έννοια με την άλλη, πότε αλλάζει γνώμη, πότε. Ε, κρατάει μία σημείωση στα Ιταλικά την ώρα που, που γράφει και συνεχίζει παρακάτω ή γράφει μία πρόταση και μετά γράφει μία σημείωση. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αποτυπώσουμε λίγο το, το βάσανο του συγγραφέα στο χαρτί. Στη προσέγγιση της ε, κυρίας Καλέτζη, ε, ο ποιητή ε, σαν να επιβεβαιώνεται από τους χαρακτήρες του, σαν να, σι, όχι σαν να συνομιλεί με τους χαρακτήρες του, ε, του ακούει, ε, οι χαρακτήρες ε, την ίδια στιγμή αφουγκράζονται τον ποιητή και υπάρχει έτσι μια ε, τέτοια σχέση. Ε, ο ένας παίρνει από τον άλλον. Δεν ήταν ο στόχος να κάνουμε μια παράσταση. Ε, αυτό θα γινόταν αλλιώς. Θα κάναμε μια διασκευή, θα διαλέγαμε κάτι από τα τρία σχεδιάσματα και θα κάναμε μια διασκευή του, του κειμένου. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος δεν ήταν αυτός. Στην προσέγγιση αυτή ε, συνέδεαμε το έργο του Σολομού με το κοινό. Ε, αν θέλετε ως σχολιαστής μέσα από το λόγο, ως σχολιαστής ε, των δρομένων μέσα από το λόγο. Ε, η επικοινωνία του ποιητή με τα πρόσωπα, ε, γιατί ε, κάθε φορά ο Σολωμός επέλεγε ε, στα τρία σχεδιάσματά του ε, πώς θα κινηθεί, τη μία στο πρώτο σχεδίασμα επιλέγει τον ιερο, ε, την γυναίκα, στο δεύτερο επιλέγει ε, τον ιερομόναχο, στο τρίτο... Κάνει κάποιες επιλογές που στην ε, ε, δική μας προσέγγιση ε, είχα την ελευθερία του να, να ακούω περισσότερο και να μιλώ λιγότερο. Να, να, αφήνω ως ποιητής, να αφήνω ως ποιητής τα γραφόμενά μου να μιλήσουν μέσα από τα πρόσωπα. Και ε τότες... με τα σωθικά μου. Και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω. Και βρέθηκα σε τόπο σκοτεινό και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθει ο γλίγορα σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Ε, τότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το μισολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους και όλα τα έργα τους και όλα τα πάντα τα εγκατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα γιωμάτι λάμψη, βροντίκια και Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση. Και ειδού μέσα στην καπνίλα μια μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγκυζε και εσβενότουνα και με φωνή που μου εφαινόταν να αποσυνικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον νόμο. Κι από πού χαράζει, ως όπου βυθά, στεριές και νησιά. Παράμερα στέκει σου λιώτης και κλαί, αργά το του φέκει σηκώνει και λέει σε τούτο, «Σε τούτο το, το χέρι, χέρι τι κάνεις εσύ», εσύ. «Ο εχθρός το μου το ξέρει, ξέρει πως, πως μου είσαι βαρύ», βαρύ. «Της μάνας, όλα, Λαύρα» «Τα τέκνα τριγύρου φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου» «Λαλεί το πουλάκι του πόνου πόνο τη γη, γη, γη και βρίσκει σπυράκι πειράκι, και η μάνα αβρα, φθονεί» Στο πεζό της γυναίκας Ιζάκηθος, το θρησκευτικό στοιχείο μοιάζει να είναι κυρίαρχο και είναι γιατί ο κατεξοχήν να ο ιερομόναχος Διονύσιος ολομός είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ένας ιερομόναχος. Ε, και πάρα πολλέ φορές μέσα στο έργο επικαλείται ε, το Θεό. Ε, νομίζω ότι έχει τέτοιε ρογμές που θα λέγαμε σήμερα το έργο, που επιτρέπει να ξαναδούμε το ρόλο του ιερομόναχου και να δούμε αν είναι τελικά τόσο ενάρετος όσο μοιάζει ε, να είναι, ε, γιατί βέβαια αυτός είναι που σκέφτεται το κακό, αυτό είναι που περιγράφει το κακό ε, και άρα δεν είναι το κατεξοχήν έργο που δείχνει την θεοσέβεια του Σολομού. Αναμφίβολα ήταν ένας πολύ θεοσεβής άνθρωπος ε, και πολύ πιστός υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τι αποχρώσει, όχι αν ήταν καθολικό ή ορθόδοξο, αλλά για τη σχέση με τον θεοσοφισμό στο όριμο έργο του, με τον μυστικισμό. Που έχει πολύ καλέ βάσει αυτή η συζήτηση, γιατί φαίνεται πω βρίσκεται σε μια τέτοια επικοινωνία με τους θεοσοφιστές της εποχής του θεοσοφιστέ τη εποχή του Σολομό. Και ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια τη η Θεά. Οι δικοί μας έκαναν φοβερές φωνές για την νίκη που έκανανε και η δικοί μας και όλα μου έγιναν άφαντα. Και τα σωθικά μου πάλι φοβερά εταραχτήκανε. Και μου φάνηκε πως εκουφάθηκα και εστραβώθηκα. Και σε λίγο είδα μπρός μου τη γριούλα όπου μου έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός ιερομόναχε, έλεα πως κάτι σου ήρθε, σε έκραζα, σε κούνια και δεν άκουγες τίποτες και τα μάτια σου εσταμάτησαν στον αέρα, ενώ τώρα στα στερνά η γης εσκυρτούσε σαν, σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τώρα ότι έπαψε, που ετελειώσανε τα κεράκια και το λιβάνι, λες οι δικοί μας να εκερδέσανε». Ο ιερομόναχος είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να υπερασπίσει το καλό και για το καλό μάχεται, ωστόσο πως όλοι οι άνθρωποι δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα από το κακό. Και αυτό ίσως είναι ένα σχόλιο που πρέπει να προσέξουμε και να διακρίνουμε μέσα στη γυναίκα της Ζάκηθος. Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στο έργο που ο ίδιος ο ερωμόναχος που έχει κάνει αυτές τις τρομερές περιγραφές της γυναίκας της Ζάκηθος αναστοχάζεται πάνω στον ε, αυτό του και στο δικαίωμα που έχει να είναι ένας, ένας άνθρωπος που θα αποδώσει δικαιοσύνη επί της γης. Οπότε αμέσως σκέφτεται τη δικαιοσύνη του Θεού κατά τη Δευτέρα Παρουσία, τότε που και ο ίδιος και η γυναίκα της Άκηθος θα βρεθούν ισότιμοι απέναντι στο Θεό. Αλλά άκουσα να τρέμει η γη από κάτω από τα πόδια μου και πλήθος αστραπές εγιώμοζαν τον αέρα, πάντα αυξένοντα τη γοργότητα και τη λάμψη. Και εστιάχτηκα γιατί η ώρα ήταν κοντά στα άγρια μεσανύχτια. Τόσο που έσπρωξε ο στα χέρια μου, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου δεν έχει το φως του. Και βρέθηκα οπίσω από έναν καθρέφτη. Ανάμεσα σε αυτόν και στον τοίχο και ο καθρέφτης είχε τον ψήλο του δώματος. Και μία φωνή δυνατή και ογλίγορη μου εβάρεσε την ακοή λέγοντας «Ο Διονύσιε Ιερομόναχε, το μέλλοντα θένα γίνει τώρα για σε παρόν, ακαρτέρι και βλέπεις εκδίκησιν του Θεού». Και μια άλλη φωνή μου είπε τα ίδια, το γένι, το... τραυλίζοντας. Γένι, το... Και αυτή η δεύτερη φωνή ήταν εν γέρου, το... που πέθανε το... και είχα γνωρίσει το... και, και θαύμαξα το... γιατί ήτανε η πρώτη φορά που άκουα την ψυχή του ανθρώπου να τραβλίζει. Και άκουσα ένα τρίτο μουρμουριτό που εφαινόταν μια φυσιματιά στον Καλαμιώνα, όμως δεν άκουσα λόγια και κοίταξα ανάερα για να ξανίξω πού θα ευγαίνανε αυτές οι φωνές και δεν είδα παρά τους δύο χοντρούς και μακρύους πέρονους που ευγαίνανε από τον τοίχο στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης δεμένος στη μέση. Και αναστενάζοντας βαθιά και καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γελασμένος αγρίκησα μυρωδιά από λείψανο. Και βγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρου και είδα, είδα αντίκρι από τον καθρέφτη στην άκρη της κάμερας ένα κρεβάτι και κοντά στο κρεβάτι ένα φως και φαινόταν πω δεν ήτουνα μες στο κρεβάτι τίποτε. Και απάνω πολύ μίγα κουλουμωτή. Και απάνω στο προσκέφαλο είδα σαν μια κεφαλή ακίνητη και λιανή, σαν εκείνε που κάνουν οι με το βελόνι στα χέρια και στα στήθια. Και είπα μέσα μου, ο κύριο μου έστειλε τούτη τη θωριά για σύμβολο σκοτεινό τη θέλησή του. Για τούτο εγώ, παρακαλώντας θερμά τον Κύριο να καταδεχτεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα στο κρεβάτι. Και κάτι αναδεύτηκε μες στα σεντόνια. Τα λερωμένα, ξεντερολοισμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα την εικόνα του προσκέφαλου, εταραχτήκανε τα σωθικά μου, γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα, εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκηθος, που εκιμότουνα σκεπασμένη από το σεντόνιο στο λαιμό, όλοι φθαρμένοι από το τυχτικό. Κεφάλαιο 25. Η εκδίκηση. Όπως πολλά έργα του Σολομού, πολλά σημαντικά έργα, έτσι και η γυναίκα της Ζάκηθος έχει μείνει ανολοκλήρωτη. Ε, μπορούμε να τη διαβάσουμε μέσα από τα χειρόγραφα και κάποιες εκδόσεις. Από από τις πιο σημαντικές εκδόσεις, που είναι ένα ορόσημο για την προσέγγιση μας στο Σολομό, είναι η έκδοση του έργου που έγινε από την Ελένη Τσαντσάνογλου το 1991 ε, και η έκδοση αυτή κυκλοφορεί σήμερα πια είναι προσιτή από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Είναι μια έκδοση διαφορετική γιατί καταφέρνει να α, παρακολουθήσει μέσα στο χειρόγραφο την περιπέτεια της γραφής του έργου και να μας δώσει τα τρία στάδια της δημιουργικής επεξεργασίας του. Είναι αυτή η έκδοση που βοήθησε και εμένα και τη σκηνοθέτητα του έργου, της ανάγνωση σήμερα, να οργανώσουμε την ανάγνωση και να κατανοήσουμε τους λόγους στους ειδοποιούς και να βοηθήσουμε έτσι και τον κόσμο να προσεγγίσει με ένα διαφορετικό τρόπο αυτά τα πολύ σημαντικά έργα του Σολομού, που πολλές φορές δυστυχώς είναι ολοκλήρωτα. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν μία καλή και στρωτή ανάγνωση του κειμένου, αλλά μία ανάγνωση η οποία θα μπορούσε να βγάλει, ε, πώς το λένε, σαν να είναι ένα αφήγημα, ένα πράγμα που το μιλάμε ε, στο κοινό, κρατώντας κάτι από τη θεατρικότητα, γι' αυτό υπήρχαν λίγο ή διαφορετικές φωνές με τα, με τα μικρόφωνα. Δηλαδή αυτό που με ενδιέφερε είναι να προσληφθεί το κείμενο, ε, να ακουστεί αυτή η γλώσσα και να προσληφθεί το κείμενο ε, και όχι να αναδείξουμε που καμιά φορά είναι και λίγο μέσα στο μυαλό μας την αξία του κειμένου με μια καλή και καμιά φορά και με ένα στόμφο ε, γιατί αυτά τα κείμενα επειδή τα θεωρούμε σπουδαία τα διαβάζουμε ε, σπουδαιοφανώς. Ε, δεν, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα σε επιδιώξει μα. Θέλαμε να κρατήσουμε την αίσθηση της, της ρυθμικής πρόζα, γιατί έχει ένα ρυθμό ε, το κείμενο, αλλά ταυτόχρονα να είναι σαν τρει άνθρωποι να το αφηγούνται σε κάποιου που ακούνε. Είναι ένα ερώτημα το ποια είναι η απήχηση που μπορεί να έχει σήμερα ο Σολομός στου αναγνώστε, στου νέου και στου νεότερου και στου πιο μεγάλου. Ε, νομίζω ότι. Το μεγαλύτερο χάσμα δεν είναι η γλώσσα ανάμεσα στο σημερινό αναγνώστη και στο Σολωμό. Ε, ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η, η, τα, τα ιδανικά του Σολομού. που σήμερα δύσκολα γίνονται κατανοητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός ο στίχος «Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος», που ο Σολωμός τον εννοεί 100% ε, σήμερα, τον βλέπουμε και τον διαβάζουμε στα μέσα, στα έντυπα, ηρωνικά. Γιατί ίσως είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς πώς μπορεί να έχει κυριολεκτική ισχύ. Ε, πάντως η συνάντηση ανάμεσα στον σημερινό αναγνώστη και στον Σολωμό, όπως και σε όλους τους παλιότερους σημαντικούς λογοτέχνες, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μία δυνατή συγκίνηση. Νομίζω αυτό είναι, αν συγκινηθούν οι αναγνώστες, ε, Τότε θα μπορέσουν να το πλησιάσουν και δεν θα σταθεί εμπόδιο τίποτα, ούτε φυσικά η γλώσσα, και αυτή είναι η δουλειά και η δικιά μου, και των ε, ηθοποιών και των σκηνοθετών και κάθε ανθρώπου που αναλαμβάνει ένα ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο κείμενο και στον αναγνώστη.